6 ώρες διαρκεί η ανάβαση στο Ρωσάος της Σαμοθράκης. Στην κορυφή του δίνει ραντεβού ο δρομέας Θράκης, διοργανώνοντας την τελευταία του εξόρμηση για τη φετινή σεζόν. Θα πραγματοποιηθούν 2 πεζοπορίες, μία προς την κορυφή του Ρωσάους το Σάββατο 1 Αυγούστου και μία προς το Φαράγγι του Φωνιά την επόμενη μέρα, Κυριακή 2 Αυγούστου. Σε ένα μοναδική ομορφιά βουνό, που για μένα είναι και πολύ σημαντικό, αυτό το Σάος, θα ανεβούμε στην κορυφή του Φεγγαριού. Και προσωπικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί αυτό ήταν και το βουνό που ουσιαστικά ξεκίνησε η δική μου πορεία η ορειβατική, πριν κάνω το πρώτο μου ταξίδι για την κορυφή του Έβερεστ. Γιατί βρέθηκα στα 1611 μέτρα από το μηδέν πρώτη φορά στην κορυφή της Σαμοθράκης μας και έβλεπα όλο το Αιγαίο. Καλούμε τους φίλους μας, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή και προλαβαίνουν ακόμα μερικές μέρες και ενδιαφέρονται να ανεβούν στην κορυφή της Σαμοθράκης, να μπουν στα social media ή στο site του Δρομέα Θράκης και να δηλώσουν συμμετοχή. Το Σάος είναι το υψηλότερο βουνό σε νησί του Αιγαίου. Διαθέτει πολλές πηγές, οι οποίες διατηρούν νερό και την καλοκαιρινή περίοδο. Στις πλαγιές του σχηματίζονται ριάκια και καταράκτες, καθώς και μικρές λίμνες. Οι βόρειες πλαγιές του καλύπτονται από δάση δριός και οι ρεματιές είναι κατάφυτες από πλατάνια και σκλήθρα, ενώ οι κορυφές του βουνού είναι γυμνές και απόκρημνες. Η ανάβαση στο βουνό Σάος είναι απαιτητική. Πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά δύσκολη. Δεν είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καθόλου εμπειρία. Μάλλον όχι, η εμπειρία δεν μας πειράζει, αλλά θέλουμε να έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Γιατί η ανάβαση μπορεί να διαρκέσει 6 ώρες και 4 ώρες κατάβαση κάτω από δύσκολες συνθήκες. Είναι ανηφορικό το τερέν συνέχεια, σχεδόν συνέχεια. Είναι αρκετά πετρώδες το έδαφος, οπότε επίσης θέλουμε να έχουμε ένα δυνατό βάδισμα. Οπότε ζητάμε από τον κόσμο που θέλει να συμμετάσχει να είναι σε καλή, πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά μην απογοητεύεστε, για όλους τους υπόλοιπους που απλώς θέλετε να κάνετε διακοπές και να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, έχουμε φροντίσει και για εσάς, γιατί την επόμενη μέρα, την Κυριακή στις 2 Αυγούστου, πραγματοποιούμε την πεζοπορία στο Φαράγγι του Φωνιά. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι μισή ωρίτσα για να φτάσουμε από την αρχή από την εκκίνηση της πεζοπορίας μέχρι τη Βάθρα. Όσοι λάβουν μέρος στην εξόρμηση που ετοιμάζει ο Σύλλογος θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για το νησί της Σαμοθράκης με το πλοίο της γραμμής και νωρίς το πρωί του Σαββάτου θα ξεκινήσουν την πεζοπορία, η οποία μαζί με την κατάβαση υπολογίζεται σε 10 ώρες συνολικά. Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ο κλασικός εξοπλισμός που έχουμε όλοι σε μια πεζοπορία, που απλώς επειδή στην κορυφή του Φεγγαριού υπάρχει πολλές φορές έντονος αέρας και υπάρχει ομίχλη, θα καλό θα είναι να έχουμε και ένα τζάκετ αντιενεμικό, αλλά είναι πολύ απλός κατά τα άλλο εξοπλισμός, ότι ένα καλό μπατόν, ένα καλό μποτάκι ορειβατικό πεζοπορικό. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες μέσα στο site, οπότε μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί. Την αποστολή θα συνοδεύσουν μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης καθώς και η Κικίτσα Καλδίμη, που όπως δήλωσε στο παρελθόν, η ανάβαση στο Σάος ήταν το πρώτο ουσιαστικό της εγχείρημα πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για το Έβερεστ το 2017.